Γεια σας παιδιά, ελληνικά top 10 εδώ και σήμερα θα κάνουμε top 10 οφθαλμαπάτες, part 2. Πριν να αρχίσουμε όμως πρέπει να σας πω ότι το PC μου κράσαρε. Οπότε μην περιμένετε edit όπως τα προηγούμενα βίντεο. Καλά, ούτως ή άλλως όλα χαγένει. Αυτό να μου πεις. Ας αφήσουμε όμως την εισαγωγή και ας πάμε στο νούμερο 10. Σε αυτή την εικόνα θα βλέπεις ασπρόμαυρες γραμμές. Μην κάνε τα μάτια σου σαν Κινέζος να δεις τι σχηματίζεται. Τώρα, στο νούμερο 9, πώς τραβήθηκε η φωτογραφία, έτσι ή έτσι. Η σωστή απάντηση είναι έτσι. Το νούμερο 8 βλέπετε αυτό το σχήμα στο οποίο υπάρχουν άσπροι κύκλοι στο κέντρο. Άμα παρατηρήσετε πιο προσεκτικά θα νομίζετε ότι υπάρχουν και μαύροι κύκλοι. Παρ' όλα αυτά δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Σταμάτα, δεν αντέχω άλλο, δεν είσαι αστείος. Δεν θα τολμήσεις. Νούμερο 7. Σε αυτή την εικόνα βλέπουμε έναν γελοτοπιό. Άμα τη γυρίσουμε όμως ανάποδα, θα βλέπουμε μια πριγκίπισσα. Στο νούμερο 6 παρατηρείτε δύο διαφορετικά χρώματα. Άμα βάλετε όμως το δάχτυλό σας ακριβώς στη μέση, θα παρατηρήσετε ότι είναι ακριβώς τα ίδια. Το νούμερο 5 βλέπετε αυτές τις τρεις γραμμές. Σίγουρα φαίνεται ότι η μεσαία είναι η μεγαλύτερη. Για να δούμε όμως λίγο πιο προσεκτικά. Νούμερο 4. Στη συγκεκριμένη εικόνα φαίνεται ότι οι γραμμές τις οποίες είναι ανάμεσα, τα μαύρα και τα άσπρα κουτάκια, ότι είναι στραβές. Στην πραγματικότητα είναι ολόησιες. Νούμερο 3. Σε αυτή την εικόνα τι βλέπετε? Ένα ναό ή μια θάλασσα που έχει απέναντί της κτίρια και σύννεφα. Νούμερο 2. Σε αυτό το πίνακα ο ζωγράφος έχει απεικονίσει έναν γέρο άνθρωπο με μακριά άσπρα μαλλιά και μακρύ μουσι. Άμα κάνουμε όμως λίγο zoom, θα παρατηρήσουμε ότι δεν βρίσκεται κανένας άνδρας στον πίνακα. Τέλος, νούμερο 1. Σε αυτή τη φωτογραφία βλέπετε έναν άνθρωπο να πάει να πέσει από την κορυφή ενός παγόβουνου. Στην πραγματικότητα είναι ένα γκράφτι το οποίο είναι πάνω στο δρόμο. Αυτό ήταν το βίντεο παιδιά, ελπίζω να σας άρεσε. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι και μέχρι το επόμενο βίντεο να είστε καλά. Γεια σας!